σκουπιδιά. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα δούμε κατά πόσο μοιάζω στο ζώδιό μου. Τώρα, αυτό εδώ πέρα είναι for fun, εννοείται. Και σκέφτηκα να κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Επειδή όταν κάνω scroll στο Facebook, βλέπω πολύ συχνά κάποιες φωτογραφίες που λένε ανάλογα με το ζώδιό σου θα κάνεις τέτοιο μαλλί ή ανάλογα με το ζώδιό σου θα έχεις τέτοιο make-up. Οπότε λέω, εφόσον έχουν βγει τόσα πολλά, ειδικά παλιότερα, τώρα δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ, αλλά λέω, εφόσον έχουν βγει τόσες πολλές φωτογραφίες και τόσα άρθρα σχετικά με αυτό, να κάνω αυτό εδώ πέρα για να δούμε κατά πόσο ταιριάζω στο ζώδιό μου. Έχω διαλέξει κάποιες φωτογραφίες για μαλλιά, make-up και ρούχα. Κάποιες θα είναι λίγο θολές, επειδή τις βρήκα θολές, αλλά μου άρεσε η επιλογή που είχε, οπότε την κράτησα. Αυτό, ας ξεκινήσουμε. Αρχικά να πω ότι είμαι δίδυμος. Θα κάνω πρώτα τα μαλλιά μου. Για τα μαλλιά έχει αυτά εδώ πέρα. Είναι λίγο θολή όπως είπα και πριν η φωτογραφία, αλλά νομίζω φαίνεται καθαρά τι είναι. Και εδώ πέρα λέει αν είσαι Λέων ή δίδυμος. Είναι αυτά εδώ τα δύο πλεξουδάκια. Γενικά παλιότερα πριν 2-3 χρόνια έκανα αυτά τα πλεξουδάκια. Τώρα τελευταία δεν τα κάνω. Καιρός να τα ξανακάνω για αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα βγουν. Ξέρεις ότι δεν βολεύουμε, έτσι. Please don't go. Ωραία θα πάει αυτό το βίντεο. Την άλλη πλευρά τώρα. Είναι έτοιμη και αριστερή μεριά, την έφτιαξα. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι το make-up. Αρχικά τα μάτια, το βάψιμο των ματιών. Ναι. Και για τον δίδυμο έχει αυτό εδώ πέρα. Μου φαίνεται σαν να έχει μαύρο, καφέ και μοβ. Κάτι τέτοιο, ότι θα το κάνω ίδιο, θα είναι σίγουρα ίδιο. Ούτε καν. Ξεκινάω να φτιάχνω και τα μάτια μου. You know I'm the one who put you up there. Αρχικά θα βάλω καφέ. Να πάρουμε ένα καφέ. Ας κάνουμε και ένα κοντινό. Πώς να μην βαφτείς με την Μαρία. Το καφέ εντωμεταξύ δεν ξέρω γιατί το έβαλα. Τέλος πάντων θα βάλω και το πιο σκούρο. Έτσι, γιατί μπορώ, ξέρω. Λοιπόν, μετά θα βάλω μαύρο. Μπορούμε να μην συνεχίσουμε αυτό το βίντεο, γιατί θα είναι σαν να έχω φάει μπουνιά. Ωραία, θα πάρω άλλο πινελάκι. Εντάξει, ας μην συγχυζόμαστε, βρε παιδί μου. Help me. Sometimes I feel like giving up. Αν το βλέπει κανένας που ξέρει καλά να βάφεται, νιώθω ότι θα τον πιάσει ο ψυχαναγκασμός του και θα πει τι κάνει. Και αυτοί που δεν ξέρετε να βάφεστε πάλι το ίδιο θα πείτε. Κι εγώ αυτό λέω. Αλλά εντάξει. Μπουνιά. Όχι μπουνιά, ακόμη. Hello darkness, my old friend. Συνεχίζω εγώ. Ναι. Τέας σπόντζο, θα βάλουμε και μαύρο από κάτω. So, το βάψιμο και το make-up γενικά είναι μια τέχνη και εγώ δημιουργώ τη δική μου τέχνη εδώ πέρα. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε. You can't even resist to this. Ow! Μπράβο μου! Congratulations! Do you want to build a snowman? No, you don't want. Τέλειο, τέλειο. Και έκανα και τα μάτια μου. Μου άρεσαν είναι η αλήθεια. Δεν μοιάζει με την εικόνα, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είχε αποχρώσεις του μοβ και του μαύρου, οπότε στην ουσία αυτό έβαλα. Και προχωράμε στο επόμενο, το οποίο είναι το χρώμα κραγιόν. Και είναι ένα χρώμα που είναι η αλήθεια ότι το φοράω πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν είναι παρόμοιο αυτό που θα φορέσω εγώ τώρα. Είναι αυτό εδώ το καφέ ροζ νουτ χρώμα. Πρέπει να είναι περίπου σαν αυτό. Και θα βάλω περίγραμμα λίγο πιο σκούρο. Ρο.
για να δω πώς θα βγει. Αυτό είναι πολύ σκούρο, δεν ξέρω γιατί θα χρησιμοποιήσω αυτό. Ίσως γιατί ξέχασα το άλλο που είχα. Νιώθω περίεργα. Χα! Και αυτό είναι και το κραγιόν, περίπου παρόμοιο, δεν μοιάζει full. Αλλά έτσι πως είναι τα μάτια μου τώρα και τα χείλη μου δεν μου αρέσει καθόλου. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Είχε και για τα νύχια μου, αλλά εγώ έχω ήδη φτιαγμένα τα νύχια μου, οπότε δεν θα τα κάνω κάτι. Και προχωράμε στο outfit, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα jean με μία μαύρη μπλούζα, βέβαια έχει μία ρίγα εδώ πέρα η μαύρη μπλούζα, αλλά εγώ θα βάλω σκέτη γιατί δεν είχα κάτι τέτοιο. Πλεκτή ή φούτερ είναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι που θα φορούσα όντως. Δεν ξέρω αυτό με το ροζ, αλλά γενικά θα το φορούσα. Τόσο ανοιχτό τζιν δεν έχω, αλλά θα βάλω αυτό εδώ πέρα που φοράω και τώρα. Πάω να βάλω και τα ρούχα. Τα-τα! Έβαλα και αυτή τη μαύρη μπλούζα που έχω. Τα μαλλιά μου θα τα έκανα έτσι όπως είπα. Πλέον δεν τα κάνω τόσο πολύ, αλλά ίσως κάποια στιγμή τα ξαναέκανα. Αυτή τη μπλούζα τη φοράω, εντάξει, και φορούσα ένα τζιν απλό, οπότε cool, ξέρω εγώ. Το make-up, αν το έκανα, θα έβαζα ή σκούρο κραγιόν ή θα έκανα σκούρα τα μάτια μου. Δεν θα έκανα και τα δύο. Νιώθω σαν gothic vampire girl. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!